Ο αθλητισμός σου έχει μείνει σαν κάτι ωραίο, ας πούμε, το θυμάσαι? Ο αθλητισμός ήταν κάτι το οποίο ήταν για μένα εναρκτήριος δύναμη από μικρή. Ήμουνα στα γήπεδα και στα στάδια από 5 χρονών. Η μαμά μου ήταν και αυτή αθλήτρια του Στίβου. Βέβαια, εγώ ξεκίνησα με ενόργανα, έκανα διάφορα άλλα πράγματα και άρχισε να δουλεύει και το μυαλό μου πιο μεθοδευμένα και οργανωμένα. Και έτσι έγινε ένα πολύ οργανωμένο και νοικοκυρεμένο παιδί. Όταν κάποιος, ας πούμε, επαγγελματικά μπαίνει από τα 14 σε αυτή τη δουλειά, ας πάρουμε τη δουλειά που ξέρεις, γιατί για αυτή μπορείς να μιλήσεις. Υπάρχουν προβλήματα, εμφανίζονται προβλήματα? Πάρα πολλά. Καταρχάς, ο χρόνος, όταν πρέπει να κάνεις και το σχολείο, και γαλλικά, και αγγλικά, και γερμανικά, και στίβο, και modeling, και όλα μαζί, κάπου ξέρεις. Κολλάει το Εγώ σύστημα. Μιλάω για ψυχολογικά προβλήματα, αν δηλαδή είναι επιβαρυντικά, ρε παιδί μου, στην προσωπικότητα ενός παιδιού. Όχι καθόλου. Σε αυτό θα το πω με όλη μου την ειλικρίνεια που... Είναι καλό δηλαδή σε ένα παιδί να το επιβάλλουμε αυτού του είδους την πειθαρχία, την επαγγελματική? Είναι διαφορετική από τη σχολική πειθαρχία? Υπάρχει μια πειθαρχία η οποία είναι υπερβολική γενικότερα στην εφηβεία μας και γενικότερα σε όλη τη ζωή μας και σαν μαθητές και σαν νέοι και όλη η κοινωνία που θέλει να γράψει τις τέλειες εξετάσεις, να μπει στο τέλειο πανεπιστήμιο, να έχει το τέλειο αυτοκίνητο. Όλο αυτό είναι ένα άγχος γενικότερο. Στη δική μου την περίπτωση, όταν ήρθε στη ζωή μου το modeling, αυτό με εξιάγχωσε. Γιατί έφευγα από αυτή την τζίτα του σχολείου που πρέπει να έχεις τους βαθμούς, να ξέρεις τόσες γλώσσες, να κάνεις τόσα σπορ, να κάνεις ταχυδακτυλουργικά, να μιλάς κινέζικα, να μιλάς γιαπωνέζικα και όλα αυτά. Και είχα μπει σε έναν άλλο χώρο που ήμουνα εγώ η προσοχή, το κέντρο της προσοχής, δεν με βάζαν μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά. Άκουγα για μόδα, άκουγα για τέχνη, άκουγα για χρώματα, άκουγα για τάσεις, άκουγα για καλλιτέχνες. Πρόλαβες να κάνεις όνειρα όμως? Ας πούμε, ξέρεις, τα όνειρα αρχίζουν εκεί, στην προεφηβεία με την εφηβεία. Πρόλαβες ή αισθάνθηκες ότι ήδη έχεις επιλέξει επαγγελματικό προσανατολισμό πριν καν τον ονειρευτείς? Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι, αλλά αυτό και πάλι μου έτυχε και ήταν κάτι πολύ καλό που μου έτυχε. Γιατί αν έκανα όνειρα, μπορεί ακόμα να το ψάχνα. Και άμα ακόμα έλεγα, μήπως γίνω δικηγόρος, όχι τελικά να πάω να ταξιδέψω, όχι μην την πάω να ταξιδέψω. Ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολο γιατί η υπερπληροφορία της κοινωνίας που σου έρχεται, που είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα και όλα πάρα πολύ καταπληκτικά και πρέπει να τα κάνεις όλα γιατί αλλιώς είσαι μισός άνθρωπος, εκεί λίγο χάνεις. Οπότε εμένα με βόλεψε λίγο που ήρθαν τα πράγματα όπως ήρθαν και τελικά κατάφερα και πήρα αυτό το χρυσό διαβατήριο που πάντα ήθελα. Εγώ πάντα ήθελα να ταξιδέψω. Και έφυγα στα 18. Ένα από τα όνειρά μου λοιπόν, αυτή η δουλειά μου το έκανε όχι μόνο πραγματικότητα, πήγα από άκρη σε άκρη του κόσμου. Κάποια στιγμή όμως κατά τα και κουραστικό, έτσι δεν είναι? Δεν αποκλείεται με μια βαλίτσα στο χέρι, με ένα διαρκές jet lag, να μην είναι εξαντλητικό, δεν ήταν? Είναι εξαντλητικό, αλλά από την άλλη πρέπει να βάζουμε και λίγο τη ζωή μας στη ζυγαριά. Ήθελα να ταξιδέψω και μου είχε και να έλεγα δεν θέλω. Μάζεψε λεφτά από αυτή την ιστορία? Μόνο από αυτή την ιστορία μάζεψε λεφτά. Έβγαλε καλά από λεφτά. Το modeling έχω κάνει όλη μου την περιουσία. Και είσαι ευχαριστημένη με αυτό το πράγμα? Είμαι ευχαριστημένη γιατί είδα τον κόσμο, γιατί γνώρισα ανθρώπους και δούλεψα με καλλιτέχνες και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων. Καταρχάς έζησα στον κόσμο, έζησα στο Λονδίνο, έζησα στη Νέα Υόρκη, έζησα στο Παρίσι. Πληρώνα τους φόρους μου, είχα το σπίτι μου που είναι τελείως διαφορετικό από το να πας σαν τουρίστας ή σαν επισκέπτης. Έκανα φίλους σε όλο τον κόσμο. Ήταν βεβαίως και μια πολύ δύσκολη διαδικασία να μετακομίζει συνέχεια, αλλά από την άλλη. Δεν μπορούμε να είμαστε και χάριστοι. Σε οτιδήποτε κάνεις στη ζωή, κάτι αφήνεις, κάτι παίρνεις. Το modeling έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό... δεν έχει, αναλόγως. Τι εννοείς? Και δεν έχει. Αν έχεις φτάσει στην καριέρα σου σε ένα πολύ πετυχημένο σημείο και είσαι αναγνωρίσιμος και οι πελάτες σου πραγματικά βρίσκουν σε σένα εκτός από ένα πολύ όμορφο πρόσωπο και ένα σώμα και μια προσωπικότητα που μπορεί να καλύψει και να στηρίξει ένα προϊόν, αυτό μπορεί να σε ακολουθεί και πολύ πιο μετά. Εσύ τώρα σου με κάνεις πασαρέλα διαφημίσεις? Αμέ βέβαια. Τώρα κάνεις. Το καλοκαίρι ήμουν στην επίδειξη του Jean Paul Gaultier στο Haute Couture. Με είχε καλέσει και ο Ralph Lauren στην Αμερική, αλλά δεν μπορούσα να πάω γιατί είχα με τη σχολή κάποια deadlines με τους Γάλλους και δεν μπορούσα να φύγω. Πελάτες μου και σχεδιαστές και περιοδικά οι οποίοι με ξέρουν από παλιά και ακόμη τους αρέσουν, βεβαίως και με κλείνουν για πράγματα. Απλά δεν είναι το καθημερινό που ήταν παλιά. Τη σχολή που έχεις κάνει, πόσα έτη είναι? Αναλόγως θες να σπουδάσεις. Καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ναι. Δεν έχουμε μοντέλα. Γιατί όλοι με ρωτάνε. Ωραία, τι σχολή είναι αυτή? Πάμε να μας πεις. Είναι σχολείο μόδας. Σχεδιαστής, ενδυματολόγος, στυλίστας, fashion management, πατρών, σχέδιο. Αυτό είναι κάτι που σου προέκυψε σαν σχέδιο ζωής ή ήταν ένα όνειρό σου που έγινε πραγματικότητα η σχολή? Ήταν κάτι που έμαθα μέσα στην πορεία, μέσα στα 20 χρόνια της μόδας και ήταν κάτι που άρχισα να εκτιμώ. Η μόδα δεν είναι απλά κόκκινο χαλί και παγέτα και τακούνι. Είναι πολύ παραπάνω από αυτό, Θοδωρή. Ναι. Και αυτό το έμαθα μέσα στην πορεία μου. Έχει μου είχε κάνει εντύπωση όταν έβλεπα ο διάβολος φορούσε Πράντα με την Meryl Streep που έκανε μια ανάλυση ότι αυτό το μπλε λέει που φοράς. Δεν είναι απλά ένα μπλε. Δεν είναι απλά ένα μπλε. Συμφωνώ. Αυτό που έλεγε. Ποιοι διδάσκουν στη σχολή σου? Διδάσκει η Enfant Gâté Elite της ελληνικής μόδας, η Ντεζόμ, ο Δημήτρης Αλεξάκης, ο Χάρης ο Χρουμούζης από το Χάρη και Άγγελο, ο Νικόλας ο Γεωργίου, Κάτια Τρακαδά,
Έχουμε πάρα πολλοί γνωστούς illustrators, κάνουμε computers, κάνουμε πατρών, σχέδιοι, Σοφία Ιβαλή. Στο Ψηρίκα που ήταν η σχολή. Είναι πάνω από το θέατρο εμπορικών. Α, εκεί μάλιστα. Ναι. Πώς μαθητές έχει? Κάθε χρόνο παίρνουμε maximum 30 μαθητές. Συν τα καλοκαιρινά που έρχονται άλλοι 20 και κάποια short courses, όλοι μαζί δεν περνάνε τους 100 τη χρονιά. Παλιότερα δεν υπήρχαν σχολές εδώ στην Ελλάδα. Υπήρχαν τα πρακτορία που μέσω αυτών γινόταν τα μαθήματα στα... Στα μοντέλα εννοείς. Ναι, εμείς δεν κάνουμε modeling. Ναι, το ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι ένα μοντέλο να μάθει να περπατάει, ας πούμε. Αυτό... Παλιότερα υπήρχαν κάποιες σχολές, αλλά είναι και λίγο, δεν υπάρχει λόγος να πας σε σχολή. Γιατί άμα σε βρει κάποιος στον δρόμο και κάνεις, σε πας κατευθείαν στο πρακτορείο, σου δείχνουν δύο πράγματα και σιγά σιγά με την τριβή της δουλειάς, κάνεις μια φωτογράφηση, μια δεύτερη, μια τρίτη, το μαθαίνεις σιγά σιγά. Και αν έχεις και την, ξέρεις, την έφεση, ας πούμε. Στην σχολή σου, ας πούμε, ποια είναι περίπου τα διδάκτρα? Γιατί δεν ξέρω, παίρνουν όλοι όλα τα μαθήματα? Πρέπει να πάρεις όλα τα μαθήματα, γιατί η σχολή είναι επιστοποιημένη από το δεύτερο μεγαλύτερο γαλλικό κολοσσό στην παιδαγωγική της μόδας στο Παρίσι, τη Montact International, και πρέπει να πάρεις όλα τα μαθήματα, γιατί παίρνεις πτυχίο γαλλικό. Που αυτό σημαίνει ότι εάν θες αργότερα να δουλέψεις ατελιέ στο εξωτερικό, έχεις το πτυχίο και ανοίγεις τα φτερά σου και το κάνεις. Τι πληρώνει ένα παιδί, ας πούμε? Τα δίδακτρά μας είναι στα 5-800 το χρόνο. Και είναι ένας ολόκληρος χρόνος, 2 χρόνια για τους σχεδιαστές και ένας χρόνος για το fashion management που είναι πιο οικονομικό, είναι στις 5.000, το οποίο είναι και αυτό πιστοποιημένο από τη Montact International. Και δουλεύουμε με πανεπιστημιακούς ρυθμούς, δηλαδή όπως δουλεύουμε τα πανεπιστήμια μόδας σε όλο τον κόσμο. Πόσες ώρες την ημέρα, δηλαδή, ένας μαθητής κατά μέσο όρο έρχεται? Είναι 20 ώρες την εβδομάδα περίπου, οπότε είναι 6 με 5 ώρες την ημέρα. Και ένα διάλειμμα στο μεσημεριανό που τρώνε και ράβουν στις μηχανές, κάνουν πατρών, σχεδιάζουν, κάνουν illustration, computers, κοινωνιολογία της μόδας, ιστορία κουστούμιου, ιστορία τέχνης. Είναι όλη η γκάμα που πρέπει να ακολουθήσει για να καταφέρει να πει ότι εγώ μπορώ να πω μια τάση ή μπορώ να πω μια άποψη. Εσύ που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο και τώρα πια έχει, ρε παιδί μου, μια πανοραμική άποψη απέναντι σε αυτά. Από όλα τα μέρη του κόσμου, αν είχε την απόλυτη ευχέρεια να αποφασίσει εσύ. Γιατί σε συμφέρει επαγγελματικά και στα προσωπικά σου. Ποια πόλη του κόσμου θα ήθελες να είναι αυτή που θα ζήσεις? Μέχρι πρότινος, πριν ένα χρόνο, θα ήθελα πάλι να πιστέψω στη Νέα Υόρκη. Εκεί ήταν η πόλη που με εξέλιξε και με πήγε παραπέρα. Όμως τώρα θα ήθελα να είναι και ζεστά, οπότε θα ήθελα στο Μαϊάμι να πάω. Να μην έχει χειμώνα πια. Το έχεις κατά νου να το κάνεις αργότερα, δηλαδή? Θα ήθελα πολύ, το λέω στον Ηλία συνέχεια, το ξαναλέω. Με τον Ηλία πόσο καιρό είστε παντρεμένοι? Είμαστε παντρεμένοι 18 Ιουλίου. Α, είστε πολύ νιόπαντροι. Νιόπαντροι, 2 μήνες πώς είναι. Παιδάκι θα κάνετε? Θέλουμε πολύ. Θέλουμε πολύ. Άρα δεν περιμένετε κάτι, να περάσει λίγος καιρός και τα λοιπά. Όχι. Από εδώ και πέρα ο χρόνος μετράει. Από το θέλω στο στήλι με το καλό. Ωραία. Βεβαίως. Και είναι και επίσης, νομίζω, το θέλω και εγώ πραγματικά, μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν ήθελα να κάνω παιδί. Για σένα ο Ηλίας, αυτό το γλυκό αγόρι. Ναι, και σε αγαπάει και αυτός πάρα πολύ. Τυχαίνει να το γνωρίσω, γιατί μου είχε κάνει και πάρα πολύ μεγάλη χορηγία και είχαμε κάνει στον Τυφλοσούρτη ένα δικό μου έργο. Το θυμάμαι, είχα έρθει. Από το φρέσ όλο το. Που ήταν όλα με γλυκά, όλα, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Γνώρισα τον Ηλία και τη Βαλεντίνη, αυτά τα δύο. Την αδερφή του που είναι ένα αγγελούδι. Είναι καταπληκτική η Βαλεντίνη. Επίσης, εγώ τη Βαλεντίνη ήξερα και γνώρισα τον Ηλία. Την αδερφή ήξερα πρώτα. Άκου να δεις. Είναι όμως ο δεύτερος γάμος σου με τον Ηλία, δεν ναι. Είναι? Ο πρώτος και γάμος... ο δικός του δεύτερος γάμος. Ναι, ισοπαλία είστε. Πάλι καλά. Πώς... 0-0. Πόσα χρόνια αντρεμένη υπήρξες στον πρώτο γάμο? 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή χώρισες. Αυτό σε τρόμαξε για να πεις ας μην παντρευτώ, ρε παιδί μου, ξανά ίσως να το σκεφτώ? Δεν τρομάζω εύκολα. Και επίσης ρισκάρω στη ζωή μου. Έχω φτάσει μέχρι εδώ και ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου. Οπότε χωρίς ρίσκο και χωρίς πάθος δεν πας παραπέρα. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στο πάθος και στο ρίσκο σου πρέπει να δεχτείς και το λάθος άμα γίνει. Βέβαια, πάντα με γνώμονα τη λογική και πάντα με γνώμονα τα πράγματα τα οποία σε έχουν πειράξει και σε έχουν ταλαιπωρήσει να μην ξαναβρεθούν μπροστά σου. Αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη ζωή. Οπότε λες, μου φαίνεται σωστό, το νιώθω καλά, είναι αυτό που περίμενα, το προχωράω. Μπορείς να μου περιγράψεις έτσι λίγο την οικογενειακή κατάσταση έξω από τον Ηλία, ρε παιδί μου, έξω από το γάμο? Ενώ ναι. Η μαμά, ο μπαμπάς, η σχέση σου τώρα με τους γονείς σου, πώς είναι? Οι γονείς μου είναι αυτοί που ήταν πάντα. Εκεί, ξέρεις, παραδοσιακή γονή. Τους έχεις ευνηδιάσει με τη ζωή σου, δηλαδή, εντάξει, για τη μαμά μας είπες ότι η μαμά δεν σου μιλούσε. Ναι. Μετά, ας πούμε, με το γάμο τον πρώτο, τον θέλανε τον πρώτο το γάμο, το δεύτερο τον θέλανε? Νομίζω οι γονείς μου κάποια στιγμή, επειδή με είδαν να ταλαιπωρούμε και πάρα πολύ και επειδή ταξίδευα και πάρα πολλά χρόνια και είδανε τον κόπο μου και είδανε την ταλαιπωρία μου και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, θέλουν να με βλέπουν χαρούμενη. Και τώρα που με βλέπουν πιο ήρεμη και πιο χαλαρή
και αληθινά ευχαριστημένη δίπλα στον Ηλία, μόνο αυτό τους απασχολεί. Να είμαι καλά. Τους έμαθες να τους ευνηδιάζεις γενικώς. Γενικότερα, ναι. Δεν έχουν κάτι να άρα ένα λεπτό αποδεχτεί άνθρωποι. Τώρα. Σε έχουν αποδεχτεί όσοι είσαι και λένε ας είναι καλά, ας νιώθει αυτή καλά και ας κάνει ό,τι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, όταν πήγα στον μπαμπά μου και του είπα θα γίνω μοντέλο μπαμπά για το καλοκαίρι, γιατί δεν θέλω να πάω στην κατασκήνωση, μου είχε πει τότε το αμίμητο, τον κακό σου, τον καιρό και το μαύρο στο φλάρο. Μετά κάποια στιγμή, όταν ήμουν πια στο εξωτερικό και δεν γύρναγα να πάω ποτέ μου στην νομική, α, ξέρεις μπαμπά, θα έρθω στην Ελλάδα να κάνω μια ταινία. Τι να κάνεις, παιδί μου. Τους τρέλανε. Μετά αδέρφια έχεις. Έχω έναν αδερφό μεγαλύτερο. Μεγαλύτερο. Αυτός τι. Computer science geek. Καμία σχέση, ούτε φωτογραφία και το, τα Χριστούγεννα δεν θέλει να βγάζει ο αδερφός μου. Και είναι και πολύ ωραίο αγόρι. Μετά από μπαμπά. Αυτός άποψη δεν είχε γενικά για τη ζωή σου και για τα. Γέλαγε, χα, χα, χα. Ήτανε με σένα ή με τους γονείς σου. Με μένα γέλαγε. Όχι, ενώ τα σώταν υπέρ σου ή υπέρ των γονιών όταν υπήρχαν. Ουδέτερος, ουδέτερος. Και επειδή είναι ένα παιδί ο Στάβος που, είναι ένα παιδί ο οποίος θέλει να κάνει τα δικά του και δεν θέλει να τον ενοχλούν και πάρα πολύ. Σου λέει, ας ασχολούνται με αυτήν. Ξέρεις, να μου αφήνουν εμένα ήσυχο. Αλλά ναι, μετά από τα θέατρο. Εντάξει, παιδί μου, μετά το ένα, μετά το ξέρεις. Οι γονείς μου λιγάκι ακόμα προσπαθούν να καταλάβουν πώς έχει γίνει αυτό. Πώς βλέπεις τη ζωή σου 10 χρόνια μετά από τώρα. Θα έχω τα παιδάκια μου. Πόσα παιδάκια θες να έχεις. Δύο. Καλά είναι, νομίζω. Φαντάζομαι τώρα, εγώ ξέρεις. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ήρεμη, να κάνω πιο πολλές διακοπές. Και να κολυμπάω πιο πολύ. Στην Ελλάδα πάντα είναι τα σχέδιά σου, δηλαδή, έτσι. Για όχι, δεν έχω, εγώ δεν έχω πάντα σχέδια στην Ελλάδα ή πάντα σχέδια από εδώ ή από εκεί. Είμαι ένας πολύ εύκολα προσαρμόσιμος άνθρωπος. Ναι, με τον Ηλία κάνετε κοινά σχέδια, γιατί ότι λέτε ότι και μετά από 15 χρόνια θα είμαστε στο εξωτερικό. Μα σκεφτόμαστε και πιο σύντομα από αυτό, μήπως φύγουμε στο εξωτερικό. Θα δούμε. Άμα προκύψει, αλλά για να καταλάβει, σου λέω, αν μου πει, ας πούμε, Ηλίας, α, ξέρεις κάτι, έχω μια πολύ ωραία ευκαιρία με το Φρέσ και θα πάμε στο Χονγκ Κονγκ. Και άμα έχεις θέατρο εσύ και δεν μπορείς να πας. Θα τελειώσει το θέατρο σε 2 μήνες. Θα πάω μετά. Δεν σ' αρέσει να δουλεύεις ολόκληρη σεζόν, σ' αρέσει. Το είχες κάνει στους παραγωγούς, πήγες ολόκληρη σεζόν ήταν σχεδόν. Μ' αρέσει να δουλεύω και ολόκληρη σεζόν και όσο χρειαστεί για ένα project. Απλά είναι ωραία να δουλεύεις και σε ωραίες συνθήκες. Να είναι ωραίο το κλίμα, να είναι όλα ωραία πίσω. Που ευτυχώς ήμουν πολύ τυχαίρη μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα θέματα εκεί. Ήμουν πολύ τυχαίρη. Βέβαια και εγώ βάζω το χεράκι μου σε αυτό. Θέλω να είναι θετικά όλα και γλυκά και όταν ακούω κάτι που είναι λίγο αυτό, λέω παιδιά, μην λέτε τέτοια, όλα τέλεια, φανταστικά. Έχεις κάνει τέτοια περιουσία που θα μπορούσες για 10 χρόνια να μην δουλέψεις. Όχι. Όχι. Πρέπει να δουλεύεις. Όχι, γιατί επένδυσα και με τα χρήματα που έβγαλα. Αγόρασα το σπίτι μου, έκανα το εξοχικό μου, δεν έκανα κάποιες επενδύσεις. Και τώρα έχεις και τη σχολή, η οποία θα έχει και έξοδα. Ήταν και δική μου προσωπική επένδυση. Ναι. Οπότε επένδυσα με τα χρήματα που έβγαλα, γιατί πιστεύω ότι κάπως πρέπει να τα γυρνάς και λίγο. Κάπως πρέπει να. Όχι απλά να ξέρεις, εξαφανίζονται στον ρατμό. Κάποια στιγμή σου είχε εμφανιστεί ένα πρόβλημα. Πώς το λένε, σταφυλόκοκος ήταν, τι ήταν. Ναι, ήτανε τότε βέβαια. Για πες, πώς το αντιμετώπισες, γιατί πολλοί κόσμος υποφέρει από αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα λόγο. Ο κόσμος υποφέρει από δερματικά γενικότερα. Το οποίο μπορεί να είναι ψυχογενής η φύση, μπορεί να είναι ακμή, μπορεί να είναι ορμονική, είναι χίλια πράγματα. Η αλήθεια τότε είναι όμως ότι, να το ξέρεις, ότι όταν κάτι εκφράζεται, αν είναι ψυχογενής και βγει στο δέρμα, είναι πολύ καλύτερο που βγήκε στο δέρμα από το να βγει στα σπλάχνα. Δεν το συζητώ. Εγώ τότε είχα πάθει, δούλευα πολύ στο Μιλάνο, γιατί πήγαινα όταν δεν είχα σχολείο και έκανα τις επιδείξεις στη Φιέρα στο Μιλάνο. Και ένας μακηγιές δεν είχε πλύνει καλά τα σφουγγάρια τότε και είχε σταφυλόκοκο στο σφουγγάρι. Μάλιστα. Που αυτό εμένα με τσάκισε βέβαια και δεν έγινε καλή διάγνωση μετά. Μου δώσανε λάθος αντιβιωτικά και λάθος φάρμακα, το οποίο με έκανε spread, δηλαδή. Απλώθηκε πάρα πολύ. Μετά αυτό μεταλλάχθηκε σε μια μορφή σπάνιας μολυματικής μορφής. Ό,τι έβαζα με πείραζε, δεν μπορούσα να βγάλω. Δουλειά σου ήταν. Ένα χρόνο ολόκληρο μου πήρε να γίνω καλά. Καλά, καταστροφή δεν ήταν ολική. Όχι, γιατί υπάρχει και το ρετούς, υπάρχει και το μακιγιάζ, υπάρχει. Δεν έκανα, να βάζω τίποτα. Έπρεπε να σταματήσω να δουλεύω. Απλά η καταστροφή ξέρει γιατί τη γλίτωσα, γιατί ήμουν ακόμα πολύ μικρή. Δηλαδή, αν πάθαινα το ίδιο στα 25 μου, δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στη δουλειά. Αλλά το έπαθα στα 19 μου. Mm-hmm. Οπότε πάλι ήμουν σε οκ ηλικία. Υπάρχει αυτό το φάρμακο, νομίζω, το οποίο απλώς κάνεις τη ζωή σου να το πάρεις 2 φορές. Το Ακιουτάν. Μπράβο, αυτό το ρουλιακό. Το πήρα και αυτό, τα πήρα όλα. Δεν γινόμουν με τίποτα καλά. Με αυτό δεν γινόσουν καλά. Ούτε και με αυτό έγινε καλά. Μετά πήγα σε έναν γιατρό στο Λίτς. Γιατί δεν ήταν ακμή, ήταν σταφυλόκοκο στον οποίο ήταν όλα ένα πράγμα πολύ το οποίο φαινομενικά φαινόταν σε μία ακμή, αλλά δεν ήταν όμως. Και τελικά πήγα σε έναν προφέσορ στο Λίτς, τον. Πώς τον λέγανε, θα τον ξεχάσω πότε, ένα πάρα πολύ genius άνθρωπο στη θερματολογία και μου είπε, δεν είναι αυτή η αγωγή, γι' αυτό είναι εκείνο. Και μέσα ο άνθρωπο. Αλήθεια. Ναι. Και μέσα σε 2 μήνες καθάρισαν όλα. Πέρασε φάση που ένιωσε απελπισία από το πρόβλημα. Πίστευε ότι δεν θα το ξεπεράσει ποτέ. Γιατί μου λε ένα χρόνο τώρα τα λεφτά. Πίστευα ότι δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Και επίση ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα για μένα. Γιατί επειδή τα πράγματα
με τη δουλειά και το μόντελ μου ήρθαν ψιλοεύκολα. Δηλαδή ήμουν πολύ τυχερή. Με βρήκαν το σωστό χρονικό διάστημα που θέλανε το look το δικό μου. Ήταν τότε Kate Moss. Και εγώ ήμουν η Ελληνίδα Kate Moss. Ήταν δηλαδή τάκ εκεί. Απελπισία είναι αυτό. Ναι. Αυτό, ναι. Οπότε μια φωτογράφησε φέρε την άλλη, τον εξώφυλλο. Δεν χρειάστηκε να κουραστώ και ιδιαίτερα. Στο εξωτερικό, όχι πως δεν κουράστηκα, κουράστηκα. Αλλά και εκεί γρήγορα τα πράγματα προχώρησαν στο Παρίσι και άρχισα να κάνω εξώφυλλα και καμπάνιες και στο Μιλάνο. Και μετά εκεί που ήμουνα φανταστικά, wow, ντουπ. Ξέρεις, μου ήρθε στο κεφάλι. Και την εποχή που δεν έκανε να δουλεύεις, ας πούμε, εξαιτίας του προβλήματος, χτύπαγε το τηλέφωνο με δουλειές, με λεφτά. Συνέχεια, μα ακυρώνω από καμπάνιες μακιγιάς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ξέρεις κάτι, τελικά ήταν θείο δώρο, γιατί εκείνο το κενό του ενός χρόνου που γύρισα και στην Ελλάδα και ξανά πιάσα τα βιβλία μου και έλεγα πως είχα να γυρίσω στο Πανεπιστήμιο και όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι κοίτα να δεις πόσο εύκολα τελειώνουν όλα. Άρα 2 λεπτά, μην παραμυθιάζεσαι. Έλα κουκλίτσα μου και πραγματική διάσταση. Και ξέρεις κάτι, έτυχε αυτό που έτυχε και μπορεί και σε 2 χρόνια να ξανατύχει. Ναι, ξαναγίνα στο modeling, κάνε τα λεφτά σου, αγόρασε το σπίτι σου, κάνε την περιουσία σου και αν ξανατύχει, γεια, δεν πειράζει. Μη δένει σκηνή κορδόνι ότι αυτό το πράγμα είναι η ζωή σου και θα καθορίσει την προσωπικότητά σου και ότι είναι και κάτι σημαντικό. Και έτσι κάπως και ηρέμησα και απονεχοποιήθηκα από την ευθύνη ότι πρέπει να είσαι στην πρώτη γραμμή, ότι πρέπει όλα να γίνονται φανταστικά. Μου έφυγε και το πολύτο άγχος, ότι πρέπει να κάνεις καλύτερες επιδείξεις, πρέπει να είσαι με τους καλύτερους φωτογράφους που σου βάζουν αυτό στο μυαλό. Και άρχισα να απολαμβάνω πιο πολύ τη δουλειά μου από εκεί και πέρα. Ποιο θεώρησε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα σε προσωπικό επίπεδο δικό σου τόσα χρόνια στη δουλειά? Καταρχάς, έχεις γευτεί πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν έχω καταφέρει και πολλά. Ακόμα το προσπαθώ. Δεν θέλω σεμνότητα, μωρέ. Τώρα θέλω να μου πεις το Δωρή, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι αυτό που έκανα είναι αυτό. Μα αλήθεια το λέω. Αν επίτευγμα θα μπορούσα να βαφτίσω κάτι σε μένα που δεν πιστεύω ότι έχω κάνει κάτι τρομερό, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολύ πιο τρομερά από μένα. Είναι τα ταξίδια πιο πολύ. Δηλαδή που κατάφερα και έχω πάει στο χάρτη, δηλαδή έχει πολύ όχι πλάκα. Σε σχέση με τους άλλους, μωρέ, για τα δικά σου μάτια, όταν λογοδοτείς τον εαυτό σου, πού του βγάζεις το καπέλο και πού, ας πούμε, νιώθεις εκεί, δεν είμαι τόσο καλή. Στα πρακτικά βγάζω τον εαυτό μου το καπέλο, δηλαδή τα ταξίδια. Εκεί βγάζω το καπέλο. Κάποια χρονιά έχεις βγει το καλύτερο μοντέλο, έτσι δεν είναι? 2 χρονιές. Ναι, αυτό δεν είναι επίτευγμα για να το πεις. Εντάξει, μωρέ. Τι τυχαία είναι αυτά, δεν είναι τυχαία, δεν είναι με τη δουλειά που ρίχνεις. Εγώ θα μπορούσα να σου πω για τα επιτεύγματα δικά μου, όπως λες εσύ σε προσωπική βάση. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει ό,τι έχω ανακαλύψει, ξέρεις, κάτι τρομερό. Όμως, η εργατικότητά μου, τα ταξίδια που έκανα, οι σχέσεις που καλλιέργησα με τους συνεργάτες μου και στη δουλειά μου, που δόξα τω Θεώ, μου έχουν αμέριστη εμπιστοσύνη και εκτίμηση και εγώ το ίδιο. Νομίζω ότι είναι επιτεύγματα, γιατί μέσα στην πορεία μου καταφέρατε. Είναι και ο χαρακτήρας σου, Βίκη, και θα σου πω κάτι. Ότι όταν παίζατε δίπλα στο Αλή και εμείς είμαστε στο Μικρό Παλάς, τότε που αυτά που ακουγόντουσαν. Όχι, εγώ περίμενα ότι κάποια στιγμή θα θυμώσεις. Από αίσθημα ανεπάρκειας. Θα φοβηθείς. Και όλοι λέγανε ότι ήσουν από τα πιο ευγενικά και τα πιο γλυκά πλάσματα. Ευχαριστώ πολύ. Τι σε θυμώνει περισσότερο απ' όλα στη ζωή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Και γίνομαι τρελή, η προδοσία. Και η έλλειψη ευθύνης και μετριοπάθεια. Δηλαδή δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός. Εντάξει, μωρέ, καλά, γίνεται. Και ξέρεις, και η έλλειψη σεβασμού. Δηλαδή τρελαίνομαι, γιατί ξέρεις, μπορείς να με βλέπεις, είμαι λίγο βούδας. Αλλά αν με πιάσει το Δωρή, που δεν με πιάνει και συχνά, άστα. Ελένη, Βίκη, Λιάνα. Το τρίτο μέρος της γυναικείας μας συντροφιάς έρχεται σε λίγο και είναι η πρόκουκουε Λιάνα Κανέλη. Πώς άλλαξαν άραγε από τότε που μιλούσες στον Νίκο Μαστοράκη?